Αν ανοίξετε την οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια, πείτε στο Google, πείτε όπου θέλετε, θα δείτε ότι η υγεία έχει έναν ορισμό. Έχει έναν ορισμό. Και ο ορισμός είναι αυτολεξίου εξής. Ότι είναι η κατάσταση πλήρου σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρία. Δεν είναι υγεία μόνο όταν αρρωστήσεις, όταν μείνεις ανάπηρος, όταν. Αν αυτό το κατανοήσουμε, κατανοούμε και γιατί παλεύουμε. Και έτσι δεν, και η πρόληψη και η ασθένεια και το φάρμακο και οι ελλείψεις και ποιότητα παραπών υγείας, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και ποιότητα. Και δείτε τώρα, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το τελευταίο πρόγραμμα, βγήκε στην πιάτσα πριν τρεις μήνες. Το τελευταίο πρόγραμμα, η υγεία λέγεται Στρατηγική για την Υγεία 2014-2020. Λέει, εάν οι άνθρωποι παραμείνουν υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Τόσο απλά το λέμε. Άρα, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι λίγα ψίχουλα, λίγες, ένα βασικό πακέτο παροχών, ώστε να μην είσαι έτοιμος να πέσεις κάτω, ώστε να αντιμετωπίσουν το ακραίο, αλλά τα λεπορία, το βάσανο, και προφανώς δεν θα αντιμετωπίζουν ούτε το ακραίο, και αυτοί που έχουν και κατέχουν, τα γνωστά, η κλειδί, ο πλούτος, και ο σωρατεϊκόνημα μέσα σε αυτό, και το εμπόριο που λέει την υγεία. Αυτό είναι η γενική κατεύθυνση, και αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και η σημερινή και η προηγούμενη έρχεται την εξειδικεύει και βγάζει και τα τόπια και τα δείξει και τα δείξει. Δεύτερο ζήτημα. Ποιος φταίει. Γιατί εδώ πάει το διέρη και βασίλεται σύννεφο. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είπε και ο Μιχάλης για τα ράτσα, θα έχετε δει και στις τηλεοράσεις. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση που μας δόθηκε εμάς? Ότι θα λυθεί το θέμα των ράτσων στο Αττικό όταν πήγαμε στο Υπουργείο. Ήταν η εξής. Θα λυθεί, λέει, επειδή θα κάνουμε προσλήψεις γιατρών στα επίγοντα. Μπράβο, του λέμε, άμα είσαι μάγκας, κάνε. Δεν σε εμπόδισε και κανένα. Μα έχει ζαλίσει και τον έρωτα δηλαδή. Αφού είσαι τόσο μάγκας, κάνε. Σε εμπόδισε κανένα, θα κάνει προσλήψεις. Αλλά τα ράτσα τώρα πώς θα εξαφανιστούν, άμα έχουν κι άλλοι γιατρές στα επίγοντα, εμείς δηλαδή τι κάνουμε. Εσύ λέει, είναι στην κουλτούρα σας να κάνετε εισαγωγή. Στην κουλτούρα σας. Δηλαδή, για τις εισαγωγές που είναι μαϊμού, φταίνε οι γιατροί, για το άλλο φταίνει ο ασθενής, για το τρίτο φταίει το ΕΚΑ, για το τέταρτο φταίει η τάδη διοίκηση, για το πέμπτο φταίει ο τάδη. Αυτό για να δώνετε τι, μια πολιτική που υπηρέτησαν όλοι πιστά, όλοι πιστά την υπηρέτησαν από το κόστο τους και λέει ότι η υγεία είναι κόστος και ταυτόχρονα και κέρδος. Γιατί ό,τι είναι κόστος άμα στο δίνω, είναι κέρδος άμα το παίρνω. Άρα κόστος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, κόστος η υγεία του λαού, κέρδος για τους επιχειρηματίες, για αυτούς που θησαυρίζουν στον χώρο και για αυτά τα τσακάλια που υπάρχουν και στο δημόσιο και οικονομά. Τρίτο. Τι λένε αυτοί που φταίνουν? Λέει ο ΣΥΡΙ. Δεν λέω για τις προσλήψεις τώρα. Δεν το πιστεύει και κανένα. Δηλαδή τώρα έχουμε ακούσει κάτι εκατομμύρια προσλήψεις, άρχισαν από 100.000, μετά γίνανε 40, μετά γίνανε 20, μετά γίνανε 4,5. Ό,τι νούμερο θέλει ο καθένας λέει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά, προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κρατισμό. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για εξορθολογισμό, η Νέα Δημοκρατία λέει και αυτή για εξορθολογισμό. Και πέρασαν 30 χρόνια και γίνεται εξορθολογισμός. Τι θα πει εξορθολογισμός? Ότι θα πάνε και φτάσει στο μηδέν. Αυτό θα πει εξορθολογισμός. Όλοι εξορθολογίζουν και αυτή τη στιγμή πληρώνουν οι ασθενείς κατά 55% περισσότερο. Αυτά είναι δικά του στοιχεία, δεν είναι δικά μας. Ή όλο αλλάζει αυτή η πορεία στο σύστημα υγείας. Όλο αλλάζει. Μία πάει από εδώ, μία πάει. Όλο αλλάζει. Ποια είναι η κοινή συνισταμένη? Ότι η υγεία του λαού πάει από το προς το χειρότερο, όπως την περιέγραψα την υγεία πριν, και η αλλαγή αυτή πορεία σημαίνει περισσότερα αμύθιτα πλούτη για μεγάλες διαγνωστικές αλυσίδες, για μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουμε στην περιοχή μας και στη γειτονιά μας.
Αλλά υπάρχουν και τα γνωστά που τα ξέρετε όλοι. Η ASO General και λοιπά, Μετροπολίταν και τα ρέστα, που εκεί δεν περνούσαν απ' έξω. Και αυτή η αλλαγή που ωραία στο σύστημα υγείας τώρα εκφράζεται και με τη στόμη. Και επειδή πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται με τη στόμη, θέλω να πω μια πλευρά. Η τόμη, εμείς όλοι οι υγειονομικοί και οι υπόλοιποι, όλος ο κόσμος, θέλουμε οικογενειακούς γιατρούς. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Θέλουμε και παραθέλουμε οικογενειακούς γιατρούς. Αλλά δεν θέλουν οικογενειακούς γιατρούς κόφτες. Αυτοί δεν θέλουν οικογενειακούς γιατρούς. Αυτοί θέλουν έναν διορισμένο γιατρό που θα του δίνουν και ψίχουλα για να είναι ακριβοδίκαιος και θα του έχουν και μια σύμβαση τη χρονή, ο οποίος θα έχει με βάση τα στοιχεία τα δικά τους, θέλουν να είναι ένας οικογενειακός γιατρός ανά 2.250 ασθενείς, αυτό θέλουν. Άλλο τώρα από ότι δεν έχει πάει άνθρωπος, είναι ένας προς 10.000 το Χαϊδάρι, ένας προς 12.000 το Περιστέρι, ένας προς 15.000 αλλού, άλλο αυτό. Ένα προς 2.250 θέλουν να το φτάσουν, αυτός είναι ο στόχος, το όραμα. Λοιπόν, και αυτός ο οικογενειακός γιατρός θέλουν να λειτουργεί ως κόφτης, δηλαδή θα σου λέει, άμα δεν είσαι εδώ εγώ, δεν πας στο παραπέρα, πρέπει το παραπέρα το νοσοκομείο. Αυτό θέλει. Και τίθεται λοιπόν κάποια θέματα και τελειώνει. Πρώτον, ποιος τους εμπόδισε να ανοίξουν το λιμωδόνο. Ποιος τους εμπόδισε. Ο σύγχρονο νοσοκομείο, με κλινικές, με παθολογικές, με. Ποιος τους εμπόδισε. Δεν το άνοιξαν. Ούτε αυτοί, ούτε πρέπει. Ποιος τους εμπόδισε να φτιάξουν μια πρωτοβάθμια υγεία της προκοπής, με ένα κέντρο υγείας που θα έχει τουλάχιστον τις βασικές ειδικότητες. Ποιος τους εμπόδισε. Ποιος τους εμπόδισε να υπάρχει ένας γιατρός στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ. Ένας γιατρός. Στη χώρα μας, στο Περιστέρι, αλλού. Ποιος τους εμπόδισε. Στις βιομηχανικές ζώνες. Ένας άνθρωπος. Ή στο Σοντάκι. Τους εμπόδισε κανένας. Ήμασταν εμείς απέναντι. Άρα δεν υπάρχει τώρα ούτε προσπάθεια, ούτε εξορθολογισμός, ούτε αλλαγή πορείας. Υπάρχει ένα παραμύθι για να κρυφτεί η ουσία που είναι αυτή που είπα και στην αρχή. Ο λαός ένα μικρό πακέτο παροχών για να μην πεθαίνει και να αυξάνει την παραγωγικότητα και να το ξεζουμίζουν και σύνταξη στα 67 και στα 69 και στα 71 και απ' την άλλη αμύθιτη πλούτη. Αμύθιτος πλούτος για ομίλους, για καρφαρίες στον χώρο της υγείας και οι κυβερνήσεις αυτό να το πηγαίνουν. Τελευταίο, πρόταση, επειδή άκουσα προσεκτικά όλους τους συνάδελφους. Νομίζω και συμφωνώ ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία μεγάλη διαδήλωση. Διαδήλωση, η οποία πρέπει να ξεκινάει από το Αττικό, αντικειμενικά δεν μην πρόκειται, δηλαδή δεν περιμένει να τα προτείνω τίποτα άλλο, να ξεκινάει από το Αττικό, να περνάει από τα ψυχιατρία, και να καταλήγει στο λιμωδόνο. Γιατί έχουν δοθεί μάχες για να ανοίξει το λιμωδόνο και πρέπει να το σηματοδοτήσουν. Ας είναι μια μεγάλη διαδήλωση. Ισχύει ότι είναι γενική εφημερία το Σάββατο 16 του μήνα. Μπορούμε να το κάνουμε Κυριακή. Κυριακή, 17. Πρωινές ώρες. Να σηματοδοτήσουμε. Και με την ενέργειά μας αυτό που θέλουμε να σηματοδοτήσουμε. Και μπορούν να προηγηθούν, έτσι όπως το ακούω, ενέργειες πιο πριν. Στο Περιστέρι, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή σε άλλα κέντρα, στο Εγάλιο ή αλλού, που να σηματοδοτήσουν, δεν να ζυμώσουν, να μοιράζουν όλοι μια ανακοίνωση, το πλαίσιο που θα αποφασίζουμε κτλ. Και να δουλεύουμε αυτό το συλλαλητήριο, νομίζω θα κάνει αίσθηση. Και θα κάνει αίσθηση όχι γιατί το θέμα μόνο είναι ελεκτρικός, αλλά γιατί έχουμε και κάποια αιτήματα που τα παλεύουμε τώρα αύριο να γίνουν. Δεν είναι για να το αναδείξουμε, είναι για να πάρουμε, να κατακτήσουμε, να κερδίσουμε.